κύκλωμα απατεώνων εξαπατά συστηματικά ξενοδόχους υποσχόμενο χρήματα μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Δείγμα της δράσης του κυκλώματος και στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον ομό Λασιθίου. Είχαν πλησιάσει κάποιους ξενοδόχους, ένα συγκεκριμένο ξενοδόχος στην Ελούντα. Του είχαν τάξει ένα πρόγραμμα το οποίο είχε να κάνει με θρησκευτικό τουρισμό και κάποια μεγάλα ποσά back-to-back τουρίστες για όλη τη σεζόν και προσπάθησαν και του απέσπασαν βάζοντας σε κάποιο λογαριασμό κάποιο σημαντικό ποσό, το οποίο είχαν υποσχεθεί ότι θα γύριζαν κλπ. Έγιναν Λούις. Οι επιτίδιοι που επικαλούνται τη συνεργασία τους με φορείς τουρισμού όπως ο ΕΟΤ αλλά και μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία καταφέρνουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά από ξενοδόχους που πείθονται να ενταχθούν σε προγράμματα τουρισμού τα οποία όπως αποδεικνύεται είναι μαϊμού. Μάλιστα δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και την Μητρόπολη Πέτρας και Χερονήσου ως άλλοθη όπως αποκάλυψε χθες μιλώντας στην εκπομπή ανάλογα Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λασιθίου. Απευθύνθηκε σε μένα σαν πρόεδρο και μου λέει κύριε Βαρκαράκη έχω ένα τηλέφωνο το οποίο μάλιστα είναι κατεπήγον. Ψάχνουν κάποια ξενοδοχεία στην περιοχή για τουριστικό προορισμό, για θρησκευτικό τουρισμό, ο οποίος θα είναι από τις αρχές του Ιούνιου, γι' αυτό και βιάζονται, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Εγώ το συσχέτισα αμέσως με την προηγούμενη περίπτωση. Μάλιστα. Είπε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος κύριος που του τηλεφώνησε ήταν κάποιος υπάλληλος του ΕΟΤ. Πέραν του Λασιθίου, όπου τα κρούσματα αγγίζουν συνολικά τα 3, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε επιχειρήσεις του Αργοσαρονικού, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Δημιουργούσαν ένα πακέτο φανταστικό. Χώρες και θα πληρωνόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν κάποιο στην. Θα εκτάμιβε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναντι αυτήν του στισήματος εμπορίου, ζητούσαν ένα ποσό και δίνανε ένα λογαριασμό στη Eurobank. Η Ένωση Ξενοδόχων Λασιθίου εφιστά την προσοχή των επιχειρηματιών, ζητώντας να ενημερώνεται άμεσα για τέτοια παρόμοια περιστατικά, ενώ ήδη από την πλευρά της έχει ενημερώσει και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.